Γεια, ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Παρακολουθείτε ένα βίντεο Mind Food, τροφή μυαλού, γιατί όπως το σώμα μας χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το θέμα της σκέψης. Θα πούμε 11 καλές συνήθειες για να σκεφτόμαστε καλύτερα. 11 καλά πράγματα που κάνουν όσοι λέμε ότι είναι επιτυχημένοι. Αλλά επειδή το θέμα επιτυχία και επιτυχημένος είναι πολύ σχετικό, απλώς θα πούμε ότι είναι 11 καλές συνήθειες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Στο ένα προηγούμενο βίντεο, στο προηγούμενο μάλλον βίντεο, μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε λίγο θετικά τη σκέψη, να σκεφτόμαστε καλύτερα και είπαμε για ποιους λόγους είναι καλό αυτό να γίνει. Και κυρίως επειδή όταν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι, αλλάζει πραγματικά τη ζωή σου, γιατί ο κόσμος γύρω μας έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όλα τα πράγματα βλέπουμε σύμφωνα με τη δικιά μας πραγματικότητα. Και αυτό το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο παραφυσικό και αλλά έτσι λειτουργεί. Γιατί εμείς πάντα εστιάζουμε σε κάτι σύμφωνα με το τι σκεφτόμαστε. Αν για παράδειγμα έχω πολλές αρνητικές σκέψεις και σκέφτομαι όλα τα αρνητικά πράγματα και έχω μίση κτλ., όταν βλέπω κάτι απέναντί μου, αμέσως βλέπω το αρνητικό και λέω: «Ω, αυτός κοίτα, τι κάνει, είναι αυτό, είναι κακό». Αμέσως βγάζω τον εσωτερικό μου κόσμο σαν καθρέφτη πάνω στον άλλον. Αν όμως εγώ μέσα μου έχω καλές και θετικές σκέψεις για το πώς μπορώ να γίνομαι εγώ καλύτερος, πώς μπορώ εγώ να βοηθάω τους άλλους, πώς μπορώ εγώ να μάθω κάτι χρήσιμο και αυτό να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, όταν βλέπω κάποιον, λέω: «Ωχ, πώς μπορώ να φανώ χρήσιμος, πώς μπορώ να το βοηθήσω. Αχ, αυτός πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί, τι θα μπορούσα να του πω. Αυτό εκεί πέρα, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, πώς ωραία τα καταφέρνει, αλλά ίσως χρειάζεται κάτι να βελτιώσει». Αμέσως βλέπεις τα θετικά στους άλλους και τα ενδυναμώνεις και επίσης βλέπεις πώς μπορείς να βοηθήσεις. Είναι σημαντικό έτσι να σκέφτεσαι με θετικό τρόπο. Και ξέρω ότι με το απλώς να σκεφτόμαστε θετικά δεν αλλάζει κάτι. Αλλά όταν σκέφτεσαι θετικά, μπαίνεις και σε θετική δράση. Αυτό είπα και στο άλλο βίντεο. Όταν σκέφτεσαι θετικά, δημιουργείς θετικά συναισθήματα και μπαίνεις σε θετική δράση. Και όταν μπαίνεις σε θετική δράση, μπορείς να φέρεις και μια θετική αλλαγή. Και είναι πολύ σημαντικό να μπαίνεις στη δράση. Και θα μου πείτε, σιγά τώρα, θα αλλάξει αν κάποιος μπει στη δράση, αλλάξουν τα πράγματα. Φυσικά όχι, παιδιά. Έχουμε τεράστια προβλήματα και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αν αρχίσουμε σε ατομικό επίπεδο να βελτιωνόμαστε και κυρίως τον τρόπο σκέψης και μετά ομαδικά αρχίσουμε να δρούμε πάνω σε αυτό, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να δούμε μια άσπρη μέρα. Μπορεί η λύση να μην είναι εκεί πέρα που πραγματικά νομίζουμε ή εκεί που μας λένε, αλλά ξεκινάει πάνω απ' όλα από εμάς. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε καλύτερα. Σαν άνθρωποι, να λειτουργούμε καλύτερα εδώ μέσα και να εκμεταλλευόμαστε όλη αυτή τη δύναμη που έχουμε στον εγκέφαλό μας. Μακάρι να χρησιμοποιήσαμε τη δύναμη του εγκεφάλου μας όλοι. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω. Λένε ότι κάποιοι δεν θέλουν να σκεφτόμαστε. Κάποιοι δεν θέλουν να είμαστε δημιουργικοί. Κάποιοι μας έχουν φυλακισμένους νοητικά. Αλλά ήρθε η ώρα να ελευθερωθούμε. Και όλα ξεκινάνε από τον καθένα μας. Δεν είπα ότι εγώ θα αλλάξω τα πάντα, αλλά μ' αρέσει να μοιράζομαι τέτοιες σκέψεις μαζί σας και τέτοιες ιδέες, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις 11 τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να σκέφτεται καλύτερα. Πρώτο πράγμα. Είναι αυτό που λέμε να σκέφτεσαι, να δημιουργείς τη μεγάλη εικόνα. Πάντα να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Όταν βλέπεις κάτι, να μην κολλάς τις λεπτομέρειες κτλ. Να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Μην χάνεσαι στο δέντρο, να βλέπεις το δάσος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική τεχνική και πάντα πρέπει να το κάνεις αυτό. Όταν γίνεται κάτι, μην κολλάς αυτό το ένα, να λες τι σημαίνει αυτό γενικά. Πώς μπορεί, τι μέρος, τι σημασία μπορεί να έχει στο μεγάλο παιχνίδι. Αυτό μπορείς να το βλέπεις σε πάρα πολλά πράγματα. Στην πολιτική, στην τεχνολογία, σε όλα τα πράγματα. Αλλά κυρίως στην καθημερινή ζωή, αν κάτι σου συμβαίνει, να λες αυτό τι αντίκτυπο έχει γενικό. Αλλά ας μείνουμε εδώ πέρα. Μεγάλη εικόνα, να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Νούμερο 2 πράγμα είναι να εξασκείς την εστιασμένη σκέψη. Δηλαδή να μπορείς να εστιάσεις σε κάτι. Ένα πολύ κλασικό πρόβλημα που έχουν πάρα πολλοί και κόσμος που διαβάζει κτλ. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Να εστιάσει σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξασκήσεις. Πρέπει να εκγυμναστείς, να βάλεις στο μυαλό σου να μπορεί να συγκεντρωθεί. Μπορεί να κάνω κάποια στιγμή ένα βίντεο συγκεκριμένα για το πώς μπορείς να συγκεντρωθείς σε κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να συγκεντρωθείς σε κάτι. Και όσο πιο δύσκολες συνθήκες είναι για να συγκεντρωθείς, τόσο καλύτερα. Κάποτε επηρεαζόμουν πάρα πολύ εύκολα από το περιβάλλον και δεν μπορούσα, ας πούμε, να διαβάσω αν δεν είχε απόλυτη σιγά, να μην ακούγεται τίποτα μα τίποτα, να έχει τη συγκεκριμένη θερμοκρασία, να μην ακούγεται τίποτα στο background, τίποτα. Και αν ακούγονταν κάτι, πρέπει να βάλω λίγο μουσική χαλαρά. Έπρεπε να κάνω τα πράγματα, τις συνθήκες τέτοιες, θερμοκρασία, φως κτλ.,
για να μπορώ να συγκεντρωθώ. Αλλιώς δεν γινόταν. Και οκ, okay, καταλαβαίνω ότι πολύ είναι αυτό. Αλλά άρχισα να προσπαθώ να εξασκώ τη συγκέντρωσή μου. Έτσι ώστε σε δύσκολες συνθήκες να μπορώ να συγκεντρωθώ. Όταν είναι τα πράγματα δύσκολα κτλ., ακούγονται φασαρίες κτλ., να μπορώ να συγκεντρωθώ. Και τώρα με χαρά μπορώ να σας πω ότι μου είναι πολύ εύκολο να διαβάσω μέσα στο λεωφορείο, να συγκεντρωθώ εκεί πέρα και να γίνεται χαμός. Έτσι να μιλάμε, στο τρένο κτλ. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Μπορώ να διαβάσω περπατώντας! Ναι, είναι λίγο επικίνδυνο να πατήσει ένα αυτοκίνητο. Αλλά περπατώντας, μπορώ να περπατώ και να διαβάζω. Και αυτό είναι σημαίνει ότι συγκεντρώνεσαι εκεί πέρα. Βάζεις προσοχή σε κάτι και δεν προσέχεις. Κλείνουν όλα τα άλλα. Αυτό είναι καλές ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Συνεπώς, αυτοσυγκέντρωση. Να συγκεντρώνεσαι σε κάτι, όχι αυτοσυγκέντρωση. Συγκέντρωση. Να συγκεντρώνεσαι σε κάτι και να μπορείς να εστιάσεις αυτό. Και όχι μόνο για να διαβάσεις, αλλά γενικότερα να πεις ότι αυτή την εβδομάδα θα συγκεντρωθώ να κάνω αυτή την εργασία. Δεν ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Θα κάνω αυτό το βίντεο. Θα γράψω αυτό το τραγούδι. Θα κάνω αυτό το βιβλίο. Δύο μέρες θα κάνω τίποτα άλλο. Θα τελειώσω αυτό το πράγμα, αυτό το website. Θα κάνω το κανάλι μου. Δεν ξέρω. Να συγκεντρώνεις σε ένα πράγμα. Πολύ σημαντική ικανότητα. Τρίτο πράγμα είναι να εξασκείς τη δημιουργική σκέψη. Έχω κάνει ένα άλλο βίντεο που λέει πώς να είσαι δημιουργικός. Απλές τεχνικές. Να το δείτε. Πώς να είσαι δημιουργικός, να έχεις δημιουργική σκέψη. Αυτό είναι κάτι, ένας καλός τρόπος σκέψης. Να μπορείς να σκέφτεσαι καινούργιες ιδέες, όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, να δημιουργείς λύσεις, να σκέφτεσαι πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει το άλλο, να σκέφτεσαι καινούργιες ιδέες για βίντεο, πράγματα που να γράψεις, πράγματα που θες να κάνεις στο μέλλον, πράγματα. Να είσαι δημιουργικός στο μυαλό σου, να λειτουργεί και να μην του λες, οπ, σταμάτα να σκέφτεσαι, δεν θέλω να σκέφτεσαι. Όχι, να του λες, δώσε μου πράγματα και να βγάζεις και να βγάζεις και να βγάζεις και να σου δίνει ιδέες συνεχώς, να τις σημειώνεις, να τις γράφεις και να είσαι δημιουργικός. Δημιουργική σκέψη. Η τρίτη καλή συνήθεια ενός καλού σκεπτόμενου ανθρώπου. Καλό σκεπτόμενου ανθρώπου. Ρεαλιστική σκέψη. Πολύ σημαντικό να είσαι ρεαλιστής. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι απεσιόδοξος, λέω αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Όχι. Σημαίνει ότι όλα μπορείς να τα δεις. Μπορείς να τα δεις όπως είναι. Ούτε χειρότερα, ούτε καλύτερα. Να τα δεις όπως είναι. Πολλοί κόσμοι τα βλέπει όλα χειρότερα από ό,τι είναι. Ή τα βλέπει πολύ καλύτερα και λέει, α, είναι τέλειο, είναι τέλειο, είναι τίποτα. Όχι, πρέπει να τα δεις. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το δεις για να το αντιμετωπίσεις. Αλλά δεν πρέπει να τα βλέπεις χειρότερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Ρεαλιστική σκέψη. Όταν βάζεις κάποιο στόχο, να είναι ρεαλιστικός. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βάλεις μεγάλους στόχους, θα βάλεις τεράστιους στόχους. Γιατί λένε ότι, βάλεις στόχο το φεγγάρι, μπορεί να πιάσεις κανένα άστρο. Λέμε τώρα. Σημασία έχει αυτό. Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Θα σταματήσει σε λίγο παρακτήριο ό,τι μπορείτε βασικά. Ωραία, συνεχίζουμε. Ρεαλιστική σκέψη. Νούμερο 5 είναι στρατηγική σκέψη. Στρατηγική σκέψη σημαίνει ότι βάζεις κάποιους στόχους και κάνεις αυτό που λέμε στρατηγική. Λες ότι εγώ θέλω μέσα στον επόμενο χρόνο να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Και με αυτό για να το πετύχω πρέπει να κάνω αυτό και αυτό. Και για να κάνω το κανάλι μου πρέπει να κάνω αυτό και να μάθω λίγο πράγματα για το πώς μπορώ να προωθήσω το κανάλι μου. Πρέπει επίσης να κάνω μερικά πράγματα για το πώς μπορώ να δημιουργώ καλύτερο περιεχόμενο και να βάλεις βηματάκια να πω πρέπει αυτό και αυτό και αυτό. Στρατηγική σκέψη. Για να κάνω αυτό θα κάνω εκείνο και μετά εκείνο και αν γίνει αυτό θα κάνω εκείνο και αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα να βάζεις στόχους και να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και να μπαίνεις στην δράση για να το κάνεις. Μαζί με αυτό πάει και το επόμενο που είναι να σκέφτεσαι πιθανολογικά. Η πιθανολογική σκέψη, δηλαδή να λες ότι αν γίνει αυτό θα κάνω αυτό, αν γίνει εκείνο θα κάνω εκείνο. Σαν πρόγραμμα στον υπολογιστή, αν είστε κομπιτεράδες, ξέρετε το if αυτό, αυτό, if αυτό, αυτό, else αυτό. Πάντα να έχεις το else, δηλαδή το σχέδιο B, C, Γ, Δ, δηλαδή αν όλα αποτύχουν, κάνεις αυτό. Και αυτό είναι για πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, εγώ θέλω να σπουδάσω αυτό. Αν περάσω, κάνω αυτό. Αν δεν περάσω αυτό. Αν κάνω αυτό και αυτό. Αν κάνω αυτό. Πρώτα θα δοκιμάσω να κάνω μια καριέρα online, ας πούμε, και να γίνω internet marketer και YouTuber και δεν ξέρω τι, και να ζω από αυτό. Θα κάνω το στο χόμπι μου. Αν δεν πετύχει αυτό, θα κάνω εκείνο. Και αυτό και αυτό και αυτό. Άρα, δημιουργείς πορές, πιθανότητες και αυτό μπορεί να το κάνεις με δέντρο διάγραμμα. Μπορείς να το κάνεις με mind maps, όπως σας έδειξα σε ένα άλλο βίντεο. Μπορείς να το κάνεις με χίλιους δυο τρόπους. Το θέμα είναι να σκέφτεσαι πιθανότητες και να κάνεις σχέδιο Α, σχέδιο Β. Αλλά να εστιάζεις αυτό που θέλεις πράγματα πολύ, πάρα πολύ, και να λες: εγώ αυτό θέλω, ό,τι και να γίνει, θα δώσω τα πάντα γι' αυτό. Πολλές φορές είναι καλό να μην έχεις και πολλές άλλες πιθανότητες για να εστιάζεις αυτό. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το αυτό που είπα στην αρχή, να εστιάζεις σε κάτι. Πάμε στο επόμενο που έχει να κάνει με το να μαθαίνεις από την. Από το παρελθόν, με σκέψη που ουσιαστικά βλέπεις πίσω και αναπολύς, αναδημιουργείς τέλος πάντων εικόνες και μαθήματα του παρελθόν για να μάθεις από αυτά. Το παλιό περίεργα, δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα, αλλά ουσιαστικά είναι το να φέρνεις στο μυαλό σου πράγματα για να μάθεις από αυτά. Όχι να λες, πω,
Έγινε εκείνο, πώς την πάτησα, γιατί και γιατί. Όχι, όταν σκέφτεσαι κάτι αρνητικό που έγινε στο παρελθόν, να σκέφτεσαι πώς μπορώ να το βελτιώσω την άλλη φορά, πώς μπορώ να μην μου ξανασυμβεί το ίδιο. Να το κάνεις αυτό πάντα. Όταν σκέφτεσαι το παρελθόν, το κάνεις για δύο λόγους. Είτε για να σκέφτεσαι τις όμορφες στιγμές και να ξαναδημιουργείς θετικά συναισθήματα που σε βάζουν σε πράξη θετική για να ξαναπετύχεις κάτι όμορφο και θετικό. Π.χ. μια φορά στο παρελθόν, ας πούμε, κέρδισες ένα αγώνα στο ποδόσφαιρο όταν ήσουν ένα παιδάκι και ένιωσες πραγματικά ότι μπορείς να κάνεις πράγματα. Αυτή την σκέψη και το συνέστημα το ξαναδημιουργείς για να πετύχεις κάτι άλλο στο μέλλον. Αλλά αν κάποια στιγμή στο παρελθόν είχες κάτι έτυχε και έμαθες από αυτό, στο μέλλον το χρησιμοποιείς για να αποφύγεις κάτι παρόμοιο και για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος ή για να βοηθήσεις άλλους. Για παράδειγμα, αν είχες μια ατυχία στο παρελθόν και την ξεπέρασες, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μοιραστείς με άλλους. Να γράψεις ένα βιβλίο γι' αυτό, αν είναι κάτι αρκετά σημαντικό και σοβαρό. Αν είχες μια δυσκολία σε κάποιο θέμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό για να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Άρα, να μαθαίνεις από το παρελθόν και να χρησιμοποιείς κάτι για να μάθεις και να εξελιχθείς και να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Το επόμενο είναι να διαιρωτάσαι και να αμφισβητείς, όπως λέω, την κοινή λογική, όπως λέμε, δηλαδή την κοινή σκέψη, αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος. Λέει, αφού είναι έτσι τα πράγματα, ναι, ναι, η γη είναι επίπεδη, ναι, αφού είναι η γη είναι επίπεδη. Πάντα, είναι δεν είναι, να λες, τι θα γινόταν αν δεν ήταν, τι θα γινόταν αν όλοι είναι λάθος πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θα γινόταν αν πραγματικά δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν τελικά και υπάρχουν εξωγήινοι. Λέμε τώρα, έτσι, λέω μερικά παραδείγματα. Γιατί όπως παλιά, όπως είπα για την επίπεδη, κάποτε πιστεύαμε πριν 500 χρόνια ότι γίνει επίπεδη. Ας πούμε, και έλεγε να κάποιο στρογγυλή, τον ρίχνει να συμπειράσουμε. Δηλαδή, να σκέφτεσαι κάπως ότι να μπορείς να λες, ρε, και αν δεν είναι αυτό έτσι, και αν είναι έτσι, μήπως δεν είναι αλλιώς, μήπως όλα αυτά είναι παραμύθια. Να το κάνεις αυτό. Είναι μια καλή συνήθεια να ρωτάς το ανάποδο. Να πεις, κι αν δεν γίνεται αυτό, τι είναι. Δηλαδή, αυτό που σκέφτεται πολλοί κόσμος, το θεωρεί δεδομένο. Και δεν λέω ότι κάτι είναι σωστό ή είναι λάθος, σίγουρα, αλλά ή να είσαι συνεχώς καχύποπτος κλπ. Αλλά πάντα να κρατάς μια πισίνη και να λες, τι θα γινόταν αν δεν. Επόμενο πράγμα, να επωφελείσαι από την συλλογική σκέψη. Συλλογική σκέψη. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι κάποια πράγματα. Εσύ σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Αν ανταλλάξουμε απόψεις, φυσικά να βρεθούμε μαζί, αλλά ακόμα και μέσα από τα σχόλια. Αυτό είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να επωφεληθούμε. Η συλλογική σκέψη, δηλαδή το δίνει κάποιος μια ιδέα, μην λίγο άλλος, βοηθάει πάρα πολύ. Έχω πάρει πάρα πολλές ιδέες, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ από αυτήν την επικοινωνία που έχουμε μέσα από το ίντερνετ, από τα σχόλια και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι από αυτά τα πράγματα, από τη σκέψη των άλλων και από τη συλλογική σκέψη μπορεί να βοηθηθεί οποιοδήποτε. Άρα να το χρησιμοποιείτε αυτό, συλλογική σκέψη. Επόμενο είναι να εξασκήσεις την μη εγωιστική σκέψη. Δηλαδή να μην σκέφτεσαι μόνο το εγώ, να μην σκέφτεσαι όλον τον κόσμο μέσα από τη δικιά σου πραγματικότητα. Να μπορείς να βγεις από το σώμα σου με κάποιο τρόπο και να βλέπεις ως ουδέτερος και εσένα αλλά και όλα τα πράγματα. Να προσπαθήσεις να δεις έναν άλλον μέσα από την πλευρά του. Εγώ πάρα πολλές φορές το κάνω αυτό με haters και τα λοιπά που βρίζουν. Μπαίνω μέσα στη θέση του και λέω, γιατί το λέει αυτό. Πρώτον, για να καταλάβω πώς με βλέπει και τα λοιπά και αν πραγματικά δω κάτι σε μένα το οποίο μπορώ να βελτιώσω, το βελτιώνω. Από εκεί και πέρα μπορεί να καταλάβω πάρα πολλά για αυτόν. Γιατί με τον τρόπο που με βλέπει, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα για αυτόν που το λέει. Έτσι. Δηλαδή, αν εγώ έρθω και σε βρίσω για κάτι, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι εσύ έχεις κάτι κακό. Σημαίνει πιο πιθανό ότι εγώ έχω κάτι κακό μέσα μου και το βγάζω πάνω σε σένα. Άρα, ποιο είναι το σημαντικό πράγμα. Να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου και να σκεφτείς τον άλλο, να μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο το κάνει αυτό, τι πρόβλημα μπορεί να έχει. Οι περισσότεροι που βρίζουν κτλ. Συνήθως έχουν μέσα τους κάτι από μικρή, έχουν κάποια προβλήματα, δηλαδή έχουν κάποια εσωτερικά θέματα. Και εγώ προσωπικά είμαι από αυτούς που μου λέτε ασχολείσαι και δεν ασχολείσαι. Ασχολούμαι. Γιατί με ενδιαφέρει αν μπορώ να τους βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά εννοείται ότι αν δεν θέλει κάποιος να βοηθηθεί από μόνος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ. Αλλά μερικές φορές αυτή η συνδιαλλαγή, γενικά αυτή η επικοινωνία, βοηθάει. Ακόμα και να αφήσει κάποιον να βρίσει, βγάζει ένα αποθυμένο και μπορεί να το βοηθήσει αυτό. Άστο να το κάνει. Okay. Λοιπόν, άρα να μπορείς να μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, να μπαίνεις λίγο στη θέση του άλλου και να σκέφτεσαι όπως μπορούσε να σκέφτεσαι ο άλλος. Να πεις γιατί σκέφτεται έτσι αυτός. Και τελευταίο πράγμα, να μπορείς να βασιστείς σε αυτό που λέμε βασική σκέψη. Δηλαδή να μπορείς να πεις, okay,
Ας δω τα πράγματα ήρεμα, απλά, ρεαλιστικά όπως είπαμε και να μην ξεφεύγει το μυαλό σε τρελές σκέψεις που το βάζουν σε ό,τι να είναι. Να λες, τι χρειαζόμαστε. 1, 2, 3. Μην τρελαινόμαστε τελείως. Τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι νομίζουμε. Γενικότερα, η απλοϊκή σκέψη, η βασική σκέψη να λες, οπ, τι γίνεται εδώ πέρα, να μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι μια πάρα πολύ, πολύ, πολύ καλή συνήθεια. Λοιπόν, ελπίζω αυτό το βιντεάκι να σας φάνηκε χρήσιμο με τους τρόπους, θετικούς τρόπους σκέψης, σύμφωνα με εδώ με το βιβλίο του John Maxwell, το How Successful People Think, πώς σκέφτονται οι επιτυχημένοι άνθρωποι. Το τι σημαίνει επιτυχημένος για τον καθένα είναι εντελώς ξεχωριστό, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που αν εξασκήσουμε σαν τρόπο σκέψης, σίγουρα θα έχουμε ωφέλη και οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι γύρω μας και σε συλλογικό επίπεδο όλοι μας. Και στα γρήγορα να πούμε ότι ένα ήταν για τη μεγάλη εικόνα, να μπορούμε να βλέπουμε μακριά, να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο, να μπορούμε να κάνουμε μεγάλες σκέψεις, να βλέπουμε μεγαλόπνοα, να μπορούμε να κάνουμε ένα όραμα και μετά να προσπαθήσουμε να μπούμε στη δράση να το πετύχουμε. Γενικότερα να σκεφτόμαστε μεγαλόπνοα, μεγάλη, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, πολύ σημαντικό. Δεύτερον, να μπορούμε να εστιάσουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε συγκεντρωμένη σκέψη. Τρίτον, να έχουμε δημιουργική σκέψη, να μπορούμε να σκεφτόμαστε δημιουργικά. Τέταρτον, να έχουμε ρεαλιστική σκέψη. Να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, ούτε χειρότερα ούτε καλύτερα. Πέμπτον, να έχουμε στρατηγική σκέψη, να μπορούμε να βάλουμε στόχους, να σχεδιάσουμε κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έξι, να έχουμε πιθανολογική σκέψη, δηλαδή να σκεφτόμαστε όλες τις πιθανότητες, να έχουμε πλάν σχέδιο Α, σχέδιο Β, ZOC, Night Power, σχέδιο 3, C, 4. Να έχουμε πολλές πιθανότητες. Μαθαίνουμε από το παρελθόν, δηλαδή να έχουμε αναδρομική σκέψη θετική, δηλαδή να χρησιμοποιούμε σκέψη από το παρελθόν για να γινόμαστε καλύτερο να μαθαίνουμε, να πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό που σκέφτονται όλοι, επειδή το σκέφτονται όλοι δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια, πάντα να λέμε μήπως αυτό είναι λάθος. Επίσης, να επωφελόμαστε από την συλλογική σκέψη, ότι από την ανταλλαγή απόψεων, από τρόπους που μπορούμε να σκεφτούμε μαζί με άλλους, μαζί, brainstorming, ομαδικά κτλ. Επίσης, να κάνουμε εξάσκηση τη μη εγωιστική σκέψη, να μπορούμε να σκεφτούμε, να μπούμε στη θέση του άλλου, να σκεφτούμε τα πράγματα από μια τρίτη οπτική. Και τέλος, να βλέπουμε τα πράγματα απλά, βασικά, να βλέπουμε την ουσία σε όλα τα πράγματα και να μην ξεφεύγουμε από εδώ και από εκεί. Αυτά! Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο, να βλέπετε πράγματα, να ασχολείστε, να διαβάζετε πράγματα που σας βοηθάνε να σκέφτεστε καλύτερα. Ελπίζω και εγώ με αυτό που κάνω να σας είμαι χρήσιμος. Αν θέλετε γραφτείτε στο κανάλι, κάντε like στο βίντεο, αν θέλετε γραφτείτε στο Mindful, την εκπομπή Mindful, να πατήσετε εδώ πάνω στο link, τον τίτλο, θα πάει στη σελίδα της εκπομπής, του show Mindful. Θα μπορείτε να δείτε προηγούμενα επεισόδια. Και όταν βγαίνει καινούριο, να ενημερώνεστε, να σας βγαίνει στο YouTube ή να σας έρχεται με email ανάλογα με το πώς το έχετε σετάρει. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει το mindfood.gr, ποστάρω και εκεί τα βίντεο, μερικές φορές αργούνε. Αλλά από εκεί και πέρα, μπορείτε να με βρίσκετε εδώ στο YouTube, να αφήνετε σχόλια από κάτω και να βλέπετε τα υπόλοιπα mindfood βίντεο, υπάρχουν αρκετά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, να βάζετε στο μυαλό σας καλή τροφή, γιατί όπως το σώμα χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Να είστε καλά. Για πολλά. Γεια! Hey, αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletsas.gr.